Άλλοι περίπου 500 μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφος της Σουηδικής Ακτοφυλακής στο λιμάνι της Κατάνια. Το μεταναστευτικό παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για την Ιταλία. Το θέμα τίθεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σκιά μάλιστα των κινήσεων της Ουγγαρίας και με δεδομένες τις αντιδράσεις τοπικών παραγόντων στην Ιταλία. Ο Ματέο Ρέντσι, πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες, είχε ευρεία σύσκεψη με δημάρχους και τοπικούς κυβερνήτες, οι οποίοι εξέφρασαν σοβαρούς προβληματισμούς για το μεγάλο αριθμό των μεταναστών που αναγκάζονται να υποδεχθούν. Οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να ξεσηκωθούν, πρέπει να σεβαστούν τις τοπικές αρχές, πρέπει να προστατεύσουν τα συμφέροντα του λαού του Βένετο και δεν πρέπει να απαντούν στα τηλέφωνα των εκπροσώπων της κεντρικής κυβέρνησης, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης του Βένετο. Μεταξύ των μεταναστών που μεταφέρθηκαν στην Κατάνια ήταν και το πτώμα μιας γυναίκας που έχασε τη ζωή της από άγνωστα αίτια. Από την αρχή του χρόνου διασώθηκαν 60.000 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ιταλία μέσω της Μεσογείου. Σχεδόν 2.000 έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.